Το σημείο αυτό να αποχαιρετήσω και να καλησπερίσω τον κύριο Μπορούσα για να ασχοληθούμε. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Να ασχοληθούμε με ένα πολύ πολύ ενδιαφέρον θέμα και όπως το λέμε και στον τίτλο, είναι κάποια μικρές επεμβάσεις στα γεννητικά όργανα του άντρα. Που λέμε ότι είναι κάτι απλό. Πάμε να δούμε τι λέμε, τι λέγεται συνήθως. Πείτε μου, σαν την φήμωση, πείτε μου λίγο. Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν πολλές μικρές επεμβάσεις, μικρές έτσι, έχουν χαρακτηριστεί μικρές. Ναι. Που όντως είναι απλές για έναν ειδικευμένο χειρουργό της ειδικότητας. Αλλά θέλουν τη δέουσα προσοχή. Όπως όλα τα πράγματα βέβαια στη ζωή μας, τα λάθη γίνονται εκεί που δεν δίνουμε τη δέουσα προσοχή. Έτσι. Και εδώ πλέον. Τα λάθη μπορεί να μας συνοδεύουν και σε όλη την υπόλοιπη ζωή μας. Άρα λοιπόν, ακόμα και για αυτές τις μικρές επεμβάσεις, θέλει απαραίτητα να έχουμε στο μυαλό μας πάντοτε ορισμένα tips και να τηρούμε πάντοτε την απαραίτητη σοβαρότητα. Πάμε να τα δούμε. Είναι αυτά που ακούμε συνήθως με αυτό. Μία φήμωση είναι, ένας χαλινός είναι, δεν είναι τίποτα, ένα λεπτάκι, δύο οράματα. Δεν είναι. Πρέπει να τους δώσουμε προσοχή. Ακριβώς. Πάμε παρακαλώ. Πάμε να δούμε σιγά σιγά την κάθε κατάσταση. Υπάρχουν οι μαγικές λέξεις που χρησιμοποιείται και στο marketing και επειδή και οι ίδιοι ασθενείς θέλουν να κάνουν κάτι απλό. Θέλουν να πιστεύουν να κάνουν κάτι απλό. Απλώς αυτό δεν βοηθάει ούτε στη μετεχειρητική τους φροντίδα. Σωστό, γιατί σωστό. Αν κάποιος δεν καταλάβει τη σοβαρότητα της πράξης, έστω αν αυτή απλή, δεν θα βοηθήσει και μετεχειρητικά στην αποκατάσταση. Γι' αυτό ασχολούμαστε και εμείς εδώ από το Υγεία πάνω απ' όλα. Η φήμωση, λοιπόν, ας πούμε, η περιτομή είναι η πιο παρεξηγημένη από αυτές τις επεμβάσεις. Είναι μια επέμβαση η οποία ο κάθε ασθενής έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Δεν είναι πάντοτε το ίδιο μοτίβο σε όλες τις φημώσεις και όλες οι καταστάσεις με τις οποίες έρχεται ο ασθενής. Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια, πάμε να δούμε τη φωτογραφία, να μας εξηγεί και ο γιατρός εδώ, παρακαλώ. Ναι, υπάρχουν διάφοροι τύποι φήμωσης τη στιγμή που έρχεται ο ασθενής στο γιατρό. Άλλοι είναι πιο ανθεκτικοί και αντέχουν μέχρι να κλείσει τελείως το πέος, το πετσάκι που λέμε, το δέρμα στο πέος. Τόσο πολύ, Άλλοι τα πρώτα συμπτώματα τα έχουν κατά τη διάρκεια της στήσης, εκεί όπου γίνεται ένα στενωτικός δακτύλος και πιέζει το πέος. Ήδη στην εφηβεία είναι πολύ σημαντικό και πριν την εφηβεία που διαμορφώνεται και μεγαλώνει απότομα το πέος να έχει διαγνωστεί ίσως αυτή η στενωτική βλάβη πριν και από τους γονείς, γιατί μπορεί να παίξει το ρόλο και στη διαμόρφωση του πέους στη διάρκεια της εφηβείας. Τόσο πολύ, κύριε Μπορούσα. Βέβαια, γιατί στη διάρκεια, στη σημείο αυτό, το παιδί μια μέρα θα ξυπνήσει και θα δει το πέος διπλάσιο. Άρα εκεί θα πρέπει ήδη να έχει αποκατασταθεί, καλό θα είναι να έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα. Ωραία, ωραία. Και στην περιτομή αυτό, πάμε να δούμε παρακαλώ και την περιτομή. Πάμε να δούμε και την περιτομή. Στην περιτομή, λοιπόν, παρακαλώ, την φωτογραφία εννοούσα. Πάμε να δούμε την περιτομή. Αυτό, η περιτομή είναι συγκεκριμένη επέμβαση. Δεν υπάρχουν οι 40 αποχρώσεις της περιτομής, όπως ακούμε και λέμε, ή οι παραγγελίες των ασθενών ότι εγώ το θέλω έτσι, το θέλω αλλιώς. Δεν είναι πατρόν, ούτε ύφασμα για να φτιάξουμε έτσι. Είναι ιστός. Άρα λοιπόν, ο στόχος είναι να φύγει ο στενωτικός δακτύλιος και να ραφτούν τα υγιή μέρη του δέρματος. Αυτός είναι ο στόχος του γιατρού και καλό είναι να μην ακούμε πολύ τις παραγγελίες των ασθενών. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Ο στόχος είναι να αφαιρεθεί η βλάβη. Πάμε στην κυρστοκύλη τώρα, τι πρέπει να προσέξουμε εκεί. Άλλη μια απλή, αλλά εύκολη, αλλά σημαντική. Γιατί η κυρστοκύλη είναι σημαντική σαν επέμβαση, όχι μόνο για το χειρουργικό της κομμάτι, αλλά για το τι σημαίνει για τον άντρα που υποβάλλεται σε αυτήν την επέμβαση. Είναι μια επέμβαση που δεν θέλουμε να βγάλουμε απλά τους κυρσούς, που είναι όντως κάτι απλό, αλλά πρέπει να προστατεύσουμε και την αιμάτωση του όρχη. Πρέπει να φροντίσουμε ώστε αυτός ο όρχης που θα μείνει να είναι καλός για σπερματογένεση, γιατί είναι κατά βάση μια επέμβαση που γίνεται για την γονιμότητα. Ναι, σωστό. Άρα λοιπόν πρέπει να ενημερώσουμε τον ασθενή ότι δεν ξεμπέρδεψε, έκανα την κυρσοκύλη και έφυγα. Πρέπει να παρακολουθήσουμε πώς θα διαμορφωθεί μετά το χειρουργείο όλη η κλινική εικόνα του ασθενούς και το σπονοδιάγραμμά του. Φωτογραφία χαλινού, εντάξει, δεν πειράζει, τη βλέπουμε μετά. Ο χαλινός, το πετσάκι που λένε κάποιοι, έτσι, ότι ελάτε αυτό με το λέιζερ να το πάρουμε. Και όμως έρχονται πολλοί ασθενείς που έχουν μια τεράστια ουλή. Γιατί και αυτό θέλει την προσοχή του. Είναι κάτι μικρό, γίνεται στο ιατρείο, γίνεται σε περιβάλλον οργανωμένου ιατρείου. Να δούμε αυτό την κάρτα. Και με τοπική.
Αντίθετα με την περιτομή που καλό είναι να γίνεται σε ένα περιβάλλον χειρουργείου, σε μια κλινική με τη μορφή της μερίσσας νοσηλείας, αλλά καλό είναι να γίνεται εκεί, γιατί και πολλά παιδιά δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην τοπική αναισθησία. Άρα ο χαλινός γίνεται και στο, μπορεί να γίνει και σε ένα οργανωμένο μπορεί ιατρείο. Μπορεί να γίνει σε ένα οργανωμένο ιατρείο και είναι όντως μια απλή επέμβαση. Απλώς πρέπει να είμαστε σοβαροί όταν κάνουμε απλές επεμβάσεις. Έτσι. Αυτό είναι το μήνυμα αυτής ενότητας, βεβαίως, βέβαια. Ακριβώς. Πάμε στο επόμενο, παρακαλώ. Θέλετε να πείτε. Όχι. Για την επόμενη που λέμε, την κυσοσκόπηση. Η κυσοσκόπηση οφείλεται για το μεγαλύτερο ποσοστό ιατρογενών βλαβών στον ουρολογικό ασθενή. Γιατί έχει, επειδή ακριβώς είναι μια διαδικασία απλή, υπάρχει ένα σωλήνας που μπαίνει μέσα στην ουρήθρα. Ελάτε να δούμε για τη φωτογραφία. Και φτάνουμε να δούμε την κύστη. Ακούγεται απλό. Αλλά δεν είναι τόσο απλό αν σκεφτούμε ότι είμαστε στη θέση του ασθενούς. Γιατί αυτό το πράγμα περνάει μέσα. Άρα λοιπόν βλέπουμε, όσοι μάλιστα εξειδικευόμαστε και με στενώματα ουρήθρας, βλέπουμε ότι το μεγάλο ποσοστό των στενωμάτων ουρήθρας προέρχεται από ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε κυσοσκόπηση χωρίς αναισθησία και με σκληρό κυσοσκόπιο, χωρίς να είναι τα εύκαμπτο, όπως τουλάχιστον με αυτή την τεχνολογία των εύκαμπτων πλέον κυσοσκοπίων έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε με τοπική κυσοσκόπηση, προσεκτικά πάντα, αλλά έχουμε αυτή τη δυνατότητα και μόνο το εύκαμπτο κυσοσκόπιο καλό είναι να το χειριζόμαστε με τοπική αναισθησία. Το πιο σκληρό, το κανονικό κυσοσκόπιο ή όταν θέλουμε να κάνουμε και μικρό επεμβασούλες, όπως είναι μια βιοψία παραδείγματος χάρη, καλό είναι να έχει μια ολιγόλεπτη αναισθησία ο ασθενής. Έτσι αποφεύγουμε πάρα πολλά άσχημα. Έτσι. Σας ευχαριστώ. Δικαιολογήσαμε απολύτως τον τίτλο, να ξέρετε, που βλέπουν και οι τηλεθεατές μας. Να είστε καλά, κύριε Μπορούσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε την ενότητά μας Υγεία και Ζωά, γιατί